Λοιπόν, εδώ είμαστε και πάλι αγαπητοί φίλοι και μετά την επικοινωνία που είχαμε μέσω VMIX με τον Δήμαρχο του Τάρπον Σπρίνγκς, τον κύριο Αλαχούζο, που, ο οποίος συνομίλησε βέβαια και με τον Δήμαρχο Καλυμνίων, που είναι ακόμη στο στούντιό μας, τον κύριο Γιάννη Γαλουζή, να μας πει πώς του φάνηκε η έκπληξη ο Δήμαρχος. Πράγματι ήταν μια όμορφη έκπληξη, αν και εγώ επικοινωνώ συχνά με τον Χρυσόστομο τον Λόγω της αυριανής ημέρας θέλαμε να γίνει λοιπόν, αυτή η ταύτιση της ώρας. Ήταν πράγματι μια έκπληξη, γιατί δεν περίμενα ότι θα συναντήσω τον Χρυσόστομο τον Αλαχούζο εδώ. Και αν υπήρχε αυτή η καθυστέρηση, λοιπόν, αν το ξέρα, λοιπόν, πιθανόν να ήμουν και στην ώρα μας. Ωραία. Και το τρέξιμο των ημερών με αναγκάζει να μην είμαι εγώ συνεπής στις υποχρεώσεις. Δεν πειράζει, γι' αυτό δεν σας κρατήσουμε πολύ. Να σας ρωτήσουμε λοιπόν ποιο είναι το πρόγραμμα της αυριανής ημέρας. Θεωρώ ότι θα κάνω μια μίνι εισαγωγή. Αύριο η Κάλυμνος είναι το επίκεντρο των εκδηλώσεων, των πανελλαδικών εκδηλώσεων, έτσι, διότι αύριο είναι η μέρα των Θεοφανίων, άρα είναι μια μέρα που όλες οι πόλεις της Ελλάδος γιορτάζουν, γιορτάζει η χριστιανοσύνη, γιορτάζουν οι πάντες. Και η Κάλυμνος αύριο σε μια τέτοια εκδήλωση φιλοξενεί στον τόπο τον πρωθυπουργό της χώρας, έναν δημοκρατικά εκλεγμένο πρωθυπουργό, και οφείλουμε στην υποδοχή μας να προσφέρουμε τα προβλεπόμενα εκ του νόμου περί πρωτοκόλλου υποδοχής πρωθυπουργού. Όσο αφορά τώρα το πρόγραμμα των εκδηλώσεων, το πρόγραμμα των εκδηλώσεων έχει. Αύριο η άφιξη του πρωθυπουργού θα είναι 10 η ώρα στο αεροδρόμιο της Καλύμνου. Στις 10:30 είναι η μετάβαση, λοιπόν, μετά από τιμές οι οποίες θα αποδοθούν, λοιπόν, στον Πρωθυπουργό, στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό. Η έλευση των επισήμων πρέπει να γίνει πριν την προσέλευση του Πρωθυπουργού. Άρα 10:20 είναι η ώρα που πρέπει να είναι όλοι οι επίσημοι εντός του Μητροπολιτικού Ναού. Στη συνέχεια 11 η ώρα εντός του ναού, βέβαια σίγουρα το πρόσταγμα το έχει ο Σεβασμιότητος Μητροπολίτης, άρα εκείνος έχει τον πρώτο λόγο, το τι ακριβώς θα κάνει και τα λοιπά είναι ένα θέμα το οποίο εκείνος θα το αποφασίσει. Στη συνέχεια 11 η ώρα θα μεταβούμε από τον Ιερό Ναό προς τον χώρο του καθαγιασμού των υδάτων. Άρα εκεί στον χώρο έχει στηθεί ήδη η εξέδρα. Εκεί από το επαρχείο συνήθως είναι Όχι, εκεί που το κάναμε και πέρυσι και πρόπεση, εκεί στο κορδόνι πίσω από το Ιρών. Έτσι, ακριβώς εκεί θα γίνει. Οι κολυμβητές, λοιπόν, οι οποίοι θα συμμετάσχουν ήδη έχουν δώσει τα ονόματά τους στο λιμεναρχείο, οπότε ξέρουμε ποιοι θα είναι. Έχουν ληφθεί όλα τα μέτρα και θα γίνει κανονικά γύρω στις 11:30 τελειώνει αυτή η τελετή και εμείς θα μεταβούμε προς τον χώρο του ισογείου του πνευματικού κέντρου του Δήμου Καλυμνίων, προκειμένου να μπορέσουμε πλέον να μπει ο κόσμος, βέβαια, ο οποίος είναι, γιατί ο χώρος είναι συγκεκριμένος, έχει δηλαδή κάπου 130 καθίσματα τα οποία θα μπορέσουν να παρευρίσκονται και ορισμένοι οι οποίοι θα είναι όρθιοι. Βέβαια, στη συνέχεια, αφού γίνουν βέβαια στο ενδιάμεσο, θα έχω εγώ την δυνατότητα να συνομιλήσω και να συσκεφτώ με τον Πρωθυπουργό, οπότε εκεί θα ό,τι καλύτερο κύριε Δήμαρχε εδώ, βάλτε τα δυνατά σας. Θα αναπτύξουμε λοιπόν τα αιτήματά μας προς τον Πρωθυπουργό, αναδεικνύοντας τα προβλήματα τα οποία αυτή τη στιγμή έχει η Καλύμνος, γιατί εμείς κοιτάζουμε το πρόβλημα της Καλύμνου και εγώ είμαι δήμαρχος Καλυμνίου. Θα το δείξουμε πρώτα. Επομένως, στη συνέχεια, τη ώρα 12 η ώρα θα μετακινηθούμε, δηλαδή ο Πρωθυπουργός και εγώ, στον χώρο
του ισογείου του πνευματικού κέντρου. Εκεί θα γίνουν οι χαιρετισμοί και θα αποδοθούν οι τιμές σύμφωνα με την ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που το Δημοτικό Συμβούλιο εχθές, αναγνωρίζοντας λοιπόν τον θεσμό και τον θεσμικό ρόλο του Πρωθυπουργού της χώρας μας, διότι αυτή τη στιγμή έρχεται στην Κάλυμα ένας εν ενεργεία Πρωθυπουργός, όπου ο τελευταίος που είχε έρθει ήταν ο Σιμίτης εν ενεργεία Πρωθυπουργός που είχε έρθει στην Κάλυμα. Άρα είναι πάρα πολλά τα χρόνια που επίσημα έρχεται εν ενεργεία Πρωθυπουργός και επισκέπτεται το νησί μας. Και είναι ακριβώς, υπάρχουν πάρα πολλά θέματα και θεωρώ ότι στα θέματα αυτά είναι πολύ σημαντικό που ο Πρωθυπουργός, συνοδευόμενος από τους Υπουργούς Εθνικής Άμυνας, Εμπορικής Ναυτιλίας, τον Υφυπουργό Εμπορικής Ναυτιλίας αλλά και άλλους, λοιπόν, θα επισκεφτούν το νησί και θα κλείσει την. Με χαιρετισμούς και με το λόγο του την ομιλία του ο Πρωθυπουργός και από εκεί πέρα είμαστε σε αναμονή. Βλέπουμε ένα γονείο σας αναζητούν, οπότε θα ακολουθήσει ένα γεύμα το οποίο θα παραχωρήσουμε προς τιμή των φιλοξενουμένων. Νομίζω ότι από εκεί πέρα κάποια άλλα τα οποία είναι ακόμα ανοιχτά. Βρισκόμαστε σε διαβούλευση με το γραφείο του Πρωθυπουργού προκειμένου να δούμε πώς θα εξειδικευθεί το όλο πρόγραμμα. Από εκεί και πέρα θεωρώ ότι, και το ξαναλέω, ότι η Κάλυμνος είναι γνωστή για τη φιλοξενία της. Ο Καλύμνιος λοιπόν θεωρώ ότι πρέπει να δείξει αυτό λοιπόν τον σεβασμό και πάνω απ' όλα την φιλοξενία την οποία τον διακρίνει και μας διακρίνει όλους μας. Είμαστε και ζούμε σε έναν πολιτισμένο λοιπόν περιβάλλον, είμαστε πολιτισμένοι άνθρωποι, λοιπόν πρέπει να σεβόμαστε λοιπόν τους εν ενεργεία λοιπόν πολιτικούς και πρωθυπουργούς, γι' αυτό και η δημοκρατία δίνει το δικαίωμα στον κάθε πολίτη ο οποίος διαφωνεί με την ψήφο του να, λοιπόν, να καταδικάζει και να διαμαρτύρεται. Θεωρώ ότι λοιπόν αυτό οφείλουμε να πράξουμε στην φάση αυτή, όπως αισθάνεται ο καθένας. Από εκεί πέρα όμως οφείλουμε σεβασμό και πάνω απ' όλα οφείλουμε λοιπόν να αναδείξουμε ως Καλύμνοι αυτό που πάντα ήμασταν και είμαστε και συνεχίζουμε να είμαστε, γιατί έχουμε πολλές δυνατότητες και πολλά μπορούμε να κάνουμε και πολλά μπορούμε να προσφέρουμε. Ωραία, εμείς κύριε Δήμαρχε να πούμε καλή φώτιση σε όλους. Καλή φώτιση των φώτων αύριο. Και καλή δύναμη. Καλή δύναμη, να σας αποδεσμεύσουμε επειδή είναι πολύ φορτωμένο το πρόγραμμα. Ευχαριστούμε για την παρουσία σας εδώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ και σας ευχαριστώ για την ωραία έκπληξη. Να είστε καλά. Σας περιμένουν κι άλλες. Και όχι μόνο εσάς. Και όχι μόνο εσάς. Λοιπόν, δεν ξέρω, να προχωρήσουμε. Λοιπόν, εν αναμονή, λοιπόν. Ωραία. Εν αναμονή κάποιας τηλεφωνικής παρέμβασης. Να πούμε ότι... Να επανέλθουμε πάλι στο... Μάλιστα. Λοιπόν, ωραία. Να κλείσουμε. Ωραία. Λοιπόν, έχουμε τον Αντιπρόεδρο της Βουλής, τον κύριο Κρεμαστινό, στη τηλεφωνική μας γραμμή. Να τον καλησπερίσουμε. Καλησπέρα σας. Καλή χρονιά. Χρόνια πολλά. Γεια σας, κύριε Χαλκίτη. Με ποιον μιλάω, γιατί δεν σας βλέπω. Δεν μας βλέπετε. Με την κυρία Χαλκίτη και την κυρία Ρεΐση. Ναι, τώρα μιλάτε με την κυρία Χαλκίτη. Επειδή δεν σας βλέπω, ρωτάω. Ναι, ναι, πολύ καλά κάνετε. Ναι, ναι. Και όφυλα εγώ να το πω από την αρχή αυτό, κύριε Κρεμαστινέ. Ναι, ναι. Για πείτε μας λίγο με την ευκαιρία της επικοινωνίας μας, πώς σχολιάζετε την επίσκεψη του Πρωθυπουργού στο νησί της Καλύμνου. Έχει και ένα υψηλό συμβολισμό βέβαια. Κοιτάξτε, να μιλήσουμε πρώτα για τα θετικά ή για τα αρνητικά. Εσείς ό,τι θέλετε. Την άποψή σας ζήτησα, οπότε δικαιούστε να πείτε πρώτα αυτό που θέλετε. Τον έρχεται ο Πρωθυπουργός και να επισκέπτεται την Καλύμνο, δηλαδή ένα νησί το οποίο είναι, αν θέλετε, στις εσχατιές του Αιγαίου μεταξύ των άλλων νησιών, είναι πολύ σημαντικό σε μια περίοδο που αφισβητείται το ίδιο το Αιγαίο. Και βεβαίως είναι σημαντικό όταν γίνεται αυτό το πράγμα δύο φορές, μία στην Ίσιο πέρσι και μία στην Κάλυμνο εφέτος. Αυτό είναι το θετικό. Ποιο είναι όμως το αρνητικό? Το αρνητικό είναι ότι βρισκόμαστε σε μια ουσιαστικά προεκλογική περίοδο, που αν αυτό γινόταν στον πρώτο χρόνο θα ήταν απολύτως θετικό. Και στην προεκλογική περίοδο
υπάρχουν υποσχέσεις οι οποίες θα δοθούν και οι οποίες δεν ξέρω αν υλοποιηθούν, αν υπάρχει και ο χρόνος να υλοποιηθούν. Και βεβαίως οι υποσχέσεις που δόθηκαν στην Ίσυρο πέρσι δεν υλοποιήθηκαν φέτος σε Οντοδεκανήσιος και ο Καλύμιος. Ζει χειρότερα και από οικονομικής πλευράς, γιατί όλα τα προϊόντα λόγω της εξίσωσης του ΦΠΑ θα τα παίρνει ακριβότερα, η ζωή του θα είναι ακριβότερη, θα πληρώνει περισσότερο. Η οικονομία όσον αφορά τον τουρισμό, θα δούμε τι θα γίνει, διότι ο τουρισμός πια λόγω ΦΠΑ της αύξησής του και λόγω του τέλους που επιβάλλει στη διανυκτέρευση στα ξενοδοχεία, θα γίνει μη ανταγωνιστικό σε σχέση με τα αντίστοιχα ξενοδοχεία της απέναντι ακτής, της τουρκικής ακτής. Εδώ τίθενται δηλαδή σοβαρά ερωτήματα. Και επίσης δεν θα πρέπει να παραγνωρίσω ότι ο Δεκανήσιος αυτή τη στιγμή μεταφέρεται δια του ΕΚΑΒ στην Κρήτη, δεν από στην Αθήνα μόνο, για να αντιμετωπίσει τα σοβαρότερα προβλήματα της ζωής του. Είχε αρχίσει η ιστορία με το άκτινο θεραπευτικό και το σταμάτησε αυτή η ιστορία όλα αυτά τα χρόνια, αυτά τα τρία χρόνια. Σήμερα εκλιπαρούν οι Δωδεκανήσιοι μία θέση στην Κρήτη και στην Αθήνα για να κάνουν την ακτινοθεραπεία τους. Εκλιπαρούν εμάς και όλους τους άλλους βουλευτές, φαντάζομαι, για να τους βρούμε το ΕΚΑΒ να έρθει πιο γρήγορα για να σωθούν. Δεν το έχει το ίδιο πράγμα ο Κρητικός, δεν το έχει το ίδιο πράγμα ο Θρακιώτης, το έχει ο Δωδεκανήσιο. Και εμείς είμαστε η πιο απομονωμένη περιοχή. Αυτά είναι τα προβλήματα τα οποία πρέπει να αναδείξει πέραν των τοπικών που ασφαλώς τα γνωρίζετε, τα οποία σε κάθε τοπική κοινωνία υπάρχουν. Να τα αναδείξουν εννοείται στον Πρωθυπουργό ποιοι, ο Δήμαρχος. Στον Πρωθυπουργό, όχι μόνο ο Δήμαρχος, ο κ. Γαλουζής, αλλά οι Δήμαρχοι θα έλεγα και ο Περιφερειάρχης του Βορείου και Νοτίου Αιγαίου, διότι πέρσι τα αναδείξανε στην Ίσυρο. Έχουν λυθεί αυτά τα προβλήματα φέτος που αναδείξανε πέρσι. Να έρθουν λοιπόν και να του πούνε, κύριε Πρωθυπουργέ, αυτά που είπαμε πέρσι δεν έχουν γίνει. Απέναντίας είμαστε χειρότερα φέτος. Τώρα το να μας πείτε ότι θα τα κάνετε στους 6 μήνες, 7, 8, πόσους απομένουν για εκλογές. Έτσι είναι. Εντάξει, το ακούμε, ευχάριστο είναι, αλλά μέχρι εδώ. Δηλαδή, μέσα στο πνεύμα μου που ως αντιπολιτευόμενος βουλευτής τα λέω αυτά, δεν μιλώ ως αντιπολιτευόμενος, μιλάω ως Δεκανήσιος. Εσείς τα βρίσκετε υπερβολικά αυτά, τα βρίσκετε αντιπολιτευτικά, τα βρίσκετε ότι ακυρώνω εγώ την επίσκεψη του Πρωθυπουργού. Όχι. Απέναντίας άρχισε από τα θετικά. Αλλά δεν είναι δυνατόν να μείνουμε στα θετικά, τα οποία δυστυχώς είναι τα λιγότερα. Συμπερασματικά λοιπόν, ανησυχείτε ότι θα υπάρξουν κάποιες εξαγγελίες και πάλι οι οποίες δεν θα τηρηθούν, όπως έγινε και με την Ίσυρο, αλλά ταυτόχρονα θεωρείτε ότι είναι και μια ευκαιρία μέσα στα θετικά κάποιοι οπωσδήποτε να μεταφέρουν την πραγματικότητα, την κατάσταση και να πιέσουν τον Πρωθυπουργό. Και να πούμε ότι ο χρόνος που πέρασε, ο χρόνος που πέρασε από την Ίσυρο μέχρι την Κάλυμνο, δεν ήταν θετικός χρόνος. Ο χρόνος που πέρασε από την Ίσυρο μέχρι την Κάλυμνο ήταν αρνητικός χρόνος. Αυτά πρέπει να πούνε. Τώρα, το να μου πείτε εσείς ότι και να ακούσουμε υποσχέσεις, κάτι είναι, δεν είναι κάτι, διότι όπως ξέρω και ως Καμένος και στην τηλεόρασή σας και στις άλλες τηλεοράσεις, είχε πει ότι αν το ΦΠΑ έρθει θα ανατρέψει την κυβέρνηση. Εσείς δεν είδατε κανέναν να ανατρέψει την κυβέρνηση? Σας ρωτώ, ανατράπηκε καμία κυβέρνηση? Και ρωτώ τον Καλύμιο, τον πολίτη, ανατράπη? Πού είναι? Δεν ανετράπη, ακόμη και στο Σκοπιανό έχουν βρει κοινή συνισταμένη πλέον, οπότε θα προχωρήσουν από τη λέγεται. Δεν θέλω να κάνω, ειλικρινά σας το λέω, δεν θέλω να κάνω φτηνή αντιπολίτευση, διότι μπορούσα να πω πολλά. Αλλά λέω τα πιο βασικά, τα κεφαλαιώδη, τα οποία πρέπει να τα έχει υπόψη το Πρωθυπουργός και από την επομένη να αρχίσει να πει, δηλαδή παραδείγματος χάρη, στον Υπουργό Υγείας, δεν ξέρω αν είναι μαζί του, ότι το νοσοκομείο Ρόδου πρέπει να έχει το επίπεδο του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου. Έχει γίνει νομοθετικά με την προηγούμενη κυβέρνηση, έχει γίνει αδελφοποίηση των νοσοκομείων. Είδατε εσείς κανένα καθηγητή να κάνει μάθημα στη Ρόδο να κατέβει κάτω, να τον καλέσουν? Είδατε εσείς να πηγαίνουν κατευθείαν οι άρρωστοι χωρίς καμία δική μας παρεμβολή στο Αττικό? Γιατί έχουμε παρεμβολή.
Κύριε Κρεμαστή, ναι, είχαμε ετοιμάσει κάποιες τα ερωτήματα που εσείς θέτετε αυτή τη στιγμή και εγώ με την συνάδελφο, την Νίκη Τηρεΐση, ήμασταν έτοιμοι να τα θέσουμε, κυρίως και στον τομέα της υγείας, στον κύριο Γάκη. Όμως ο καιρός δεν του το επέτρεψε να είναι στο στούντιό μας. Εντάξει, δεν φταίει ο κύριος σήμερα. Γάκης για να λέμε τα δικές ερωτήματα. Όχι, όχι. Απλά ψάχνουμε την ευκαιρία κι εμείς να μεταφέρουμε τα προβλήματα. Είναι θέματα κατευθείαν τον Πρωθυπουργό αυτά. Δηλαδή δεν μπορεί κακά τα ψέματα. Δεν είναι θέμα ενός βουλευτή να λύσει αυτό. Βεβαίως και δεν είναι. Βεβαίως. Λοιπόν, δεν φταίει ο κύριος Γάκης. Φταίει όμως ο Πρωθυπουργός και αν θέλετε και ο κύριος Καμένος που συγκυβερνούν. Διότι δεν φτάνει να λέμε ότι αγαπούμε τη Δωδεκάνησο. Πρέπει να αποδεικνύουμε ότι αγαπούμε τη Δωδεκάνησο. Και αυτό το πράγμα δεν φαίνεται. Καταλαβαίνουμε, καταλάβαμε την αγωνία σας. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Και εγώ σε ευχαριστώ και για την παρέμβαση. Ειλικρινά καλή χρονιά και σε εσάς. Να είστε καλά. Και στους τηλεθεατές. Να είστε καλά. Ευχαριστώ καλή πολύ. Χρονιά. Μάλιστα. Λοιπόν, την αγωνία του προφανώς ήθελε να εκφράσει ο κύριος Κρεμαστινός για την επίσκεψη του κυρίου Τσίπρα στην Κάλυμνο. Αναφέρθηκε και στα θετικά. Θα πρέπει όλοι οι Ελληνίκοι, οι περιφερειάρχες, άπαντες να μεταφέρουν το πρόβλημα. Και να μην είναι απλά μία επίσκεψη συμβολική όπου θα γίνουν εξαγγελίες και δεν θα μπορέσει να προχωρήσει κάτι τελικά. Έχουμε κάποια άλλη παρέμβαση? Η κυρία Παντελάκη, η συνάδελφος, η Ματούλα. Ματούλα, καλησπέρα. Καλησπέρα, καλησπέρα. Τι κάνετε, κορίτσια? Η μέρα των εκπλήξεων σήμερα. Η μέρα των εκπλήξεων, αλλά γίνεται και μια παρένθεση μικρή τώρα. Γίνεται και ένα καταπληκτικό συνέδριο τη Δευτέρα. Ιατρικός τουρισμός είναι υπό την αιγίδα της ΚΕΔΕ και τοπική αυτοδιοίκηση. Αυτό είναι παρένθεση, έτσι. Εμείς μιλάμε όμως για την αυριανή σημαντική μέρα της Καλύμνου, που εκτιμώ ότι δεν διχάζει την Καλύμνου, γιατί βλέπουμε κάποια έτσι δημοσιεύματα από συμπολίτες μας, όμως έχει να κάνει με το πολιτικό παράγοντα και όχι το ουσιαστικό με την με το θεσμικό ρόλο εννοείς έχει να κάνει, έτσι. Ναι. Ως πρωθυπουργός θα πρέπει να γίνουν όλα όσα προγραμματίζεται να γίνουν αύριο, όπως μας είπε και ο Δήμαρχος που ήταν πριν στο στούντιό μας. Ναι. Αν αναφέρεσαι σε αυτό, Ματούλα. Και σε αυτό αναφέρομαι. Εγώ όμως θέλω να τονίσω ότι έτσι δημοσιογραφικά και το τονίζω διότι με το θάρρος της διαπίστευσης της δημοσιογραφικής μου δουλειάς και θέλω να τονίσω το γεγονός ότι για άλλη μια φορά το Αιγαίο TV τιμά την Κάλυμνο, δυναμώνει και όλοι πρέπει να είμαστε ουσιαστικοί δίπλα του και να καταλάβουμε τη δύναμή του και αυτό έχει να κάνει ότι είναι μέσα στο επικοινωνιακό παιχνίδι μαζί με την ΕΡΤ, το Αιγαίο TV. Να ξέρετε ότι και η συνάδελφός σας, η Ματούλα Παντελάκη, θα συνοδεύσει το γκρουπ αύριο τον Πρωθυπουργό και τους δύο υπουργούς και τους δεν ξέρω ποιο, αν είναι και ο υφυπουργός μέσα. Με το Σινούκ Ματούλα. Ναι. Αυτό έχει να κάνει, όμως με την ουσιαστική δουλειά όχι ενός αλλά όλων μας. Και για πρώτη φορά πρέπει να τονίσω με αυστηρό τόνο ότι οι δημοσιογράφοι, οι σκηνοθέτες, η τεχνική και η διεύθυνση πρέπει να είναι μια γροθιά. Θα το λέω μέχρι να γίνει μια γροθιά. Διότι τα παρατράγουδα ποτέ δεν λείπουνε. Έτσι. Πρέπει να γίνει για να μας παίρνουν και ακόμα πιο σοβαρά υπόψη μας, γιατί είναι γεωγραφικά σε ένα σημείο αυτό το κανάλι που έχει και τα υπέρ του, έχει και τις δυσκολίες του. Μάλιστα. Ωραία, Ματούλα, χαιρόμαστε. Θέλω να μιλήσω λίγο εσύ για την επίσκεψη αυτή, ότι βέβαια έχει τη δική της ξεχωριστή σημασία μετά τις προκλητικές και ακραίες δηλώσεις τις τελευταίες ημέρες. Θέλω να σου από πω, Τουρκία, Ειρήνη και Νίκη, ότι είχαμε τόσο του Τούρκου βουλευτή, του ως Τούρκ Γιλμάς, όσο και του αρχηγού, δεν ξέρω αν τα παρακολουθείτε αυτές τις δηλώσεις. Βεβαίως. Και αμέσως μετά από σένα θα σχολιάζουμε αυτό το γεγονός. Και της αντιπολίτευσης της γείτονος χώρας, ο Κεμάλε Κιλίτ Τάρογλου, αλλά και οι τελευταίες εξελίξεις με τις προκλητικές δηλώσεις του Τσαβούσογλου. Έτσι, και ξέρεις, και έχει να κάνει αυτό και με το θέμα της χορηγής και του Παθήλου.
των Τούρκων αξιωματικών που πέρασαν την Ελλάδα. Δηλαδή εμείς είχαμε και μέτωπα. Είχαμε και τη συνεχόμενη έκθεση στην περιοχή των Ημείων. Γι' αυτό λέμε ότι η επίσκεψη του Πρωθυπουργού είναι υψής της. Όχι, εγώ εκτιμώ ότι ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, ο Πάνος ο Καμένος, με την παρουσία του στην ακριτική Κάλυμνο και στη θαλάσσια περιοχή των Ημείων, μαζί και ο Πρωθυπουργός, ότι θα επιδιώξουν να δώσουν τις δικές τους απαντήσεις και εκεί πρέπει να περιμένουμε. Mm-hmm. Και γι' αυτό λέω ότι είναι σημαντική η παρουσία τους αυτή την περίοδο. Βέβαια έρχεται και σκιάζει, και κλείνω με αυτό, με τα δικά μας θέματα που πλήττονται τα νησιά, και αυτό έχει να κάνει με το ΦΠΑ, με τον συντελεστή, που εκτιμώ ότι θα δοθούν απαντήσεις. Έτσι. Μετά την επίσκεψη του Πρωθυπουργού θα έχουμε πολλά σίγουρα να σχολιάσουμε, Νίκη. Και εκτιμώ ότι όλοι μαζί, όλες οι εκπομπές, ότι ο καθένας με την δική του κάμερα και με τη δική του οπτική γωνία, θα βγουν πολλά συμπεράσματα, πολλή εικόνα θα έχουμε. Πολλές, αν τα καταφέρουμε, γιατί είναι λίγο αυστηρά τα πράγματα και πρώτη φορά γίνεται μια τόσο αυστηρή διαδικασία. Οπωσδήποτε, βέβαια. Δεν είναι, δεν είναι ποτέ, δεν έχει γίνει τόσο έτσι δυνατά προσεκτικά μια επίσκεψη. Μα και φυσικό είναι, γιατί και υπουργοί θα είναι και ο Πρωθυπουργός μας. Είναι φυσικό αυτό, Ματούλα. Από ό,τι καταλάβαμε λοιπόν, και συγχαρητήρια, έχεις τη διαπίστευση. Μη λες συγχαρητήρια, είναι ενοχλητική δημοσιογραφικά λέξη, είναι στο, στο ρόλο εμείς της δουλειάς μου. Να το λέμε, δεν είναι εσύ εντυπωσιακό, να μην τα δέχεσαι κάποια στιγμή. Είναι ύψιστη τιμή όμως να έρχεται κανείς στην Κάλυμνο και να συνοδεύει, δεν θέλω να τα απομυθοποιώ όλα, να συνοδεύει τον Πρωθυπουργό και όλη την κυβέρνηση. Αυτό λέμε κι εμείς. Ωραία, και Ματούλα. Είναι και τιμή και για το Αιγαίο TV. Ευχαριστούμε πολύ για την ενημέρωση. Καλή ανάμωση. Αύριο εκτιμώ ότι η Νίκη θα είναι στο αεροδρόμιο, γιατί έχουμε δουλειά. Στο επανειδήν. Θα το δούμε αυτό. Θα τα πούμε. Ευχαριστώ πολύ. Να σε καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια, Ματούλα, και σε σένα. Δεν ξέρω αν μένει χρόνος ή πάμε σε διαφημίσεις. Πάμε διαφημίσεις.